τη στιγμή που ανακεφαλαιοποίηση έγινε το Δεκέμβριο του 2015, έδειξε πως μέσα σε ένα μικρό περιθώριο 5-6 μηνών οι συνθήκες βελτιώθηκαν σημαντικά. Τα ξένα χέρια που λέτε βάλανε κεφάλαια και είχαν μεγάλες απώλειες. Για να είμαστε... Όχι, και σε αυτή είχαν απώλειες. Και πρέπει ακριβώς να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Αν δεν υπήρχε ιδιωτική συμμετοχή, θα είχαμε πολύ, πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για φελληνισμό. Διότι όταν οι ξένοι μέτοχοι βάλανε τα λεφτά και βοήθησαν στο να μην γίνει bail-in, θα πρέπει αυτοί που μιλάνε για φελληνισμό να αναφέρονται και σε αυτό.